Πάμε στον Πειραιά, κυρίες και κύριοι. Στέλιος Μπενετάτος, Περιφερειακός Σύμβουλος Λαϊκής Εισπύρωσης Αττικής. Γιάννης Πρωτούλης, δήμαρχος στη Νίκαια, εκεί με τον κύριο Μπουραήμι εδώ. Καλώς ήρθατε. Συναντηθήκαμε λοιπόν, μαζί τότε. Πάλι. Τα μαλλιά, ναι. Λοιπόν, και τώρα θα βρεθούμε μαζί να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Ωραία. Να πούμε ότι είχαμε κινητοποίηση διαμαρτυρίας για την υγεία και θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τι έχει γίνει. Να πω κάτι πριν από αυτό, αν θέλετε. Ναι, πριν από ναι. αυτό που το θεωρώ, είναι και αυτό ένα ζήτημα δραματικά επίκαιρο και έχει και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η καρδιά πολλών ανθρώπων στη χώρα μας, των περισσότερων, χτυπάει για την Παλαιστίνη. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι μια σφαγή, μια γενοκτονία. Πάνω από 15.000 είναι νεκροί και υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, κοντά σε 7.000. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 15.000, 6.000, πάνω από 6.000 είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που παίχθηκε εντός εισαγωγικών, το λέω πάρα πολύ, πριν της αυτοάμυνας του Ισραήλ, δηλαδή τι αυτοάμυνα όταν σκοτώνονται 6.000 παιδιά, γυναίκες, άμαχος κυρίως είναι ο πληθυσμός, που γίνεται εκεί πέρα αυτή το πασφαγή, 200, πάρα από 217, αν δεν κάνω λάθος, είναι γιατροί και νοσηλευτές. Που σκοτωθήκαν αυτό το διάστημα, επειδή χτυπάγανε νοσοκομεία. Και μια και μιλάμε και εδώ στο κανάλι, 70 δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι πόλεμος αυτό, δεν είναι μάχη, είναι μια επιχείρηση γενοκτονίας. Εμείς το λέμε έτσι καθαρά και δείχνει ότι έχουν απέναντι σε ένα λαό που είναι ανυπόταχτος. Ως τον ίσα το χτύπω της καρδιάς μου θα τη στέκομαι, λέει ένα πείμα ενός Παλαιστίνιου ποιητή. Mm-hmm. Αυτό κάνουν και οι Παλαιστίνοι. Θέλουν τη δικιά τους πατρίδα, θέλουν το δικό τους κράτος. Αυτό που λέμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη είναι και η δικαιοσύνη για τη λύση του προβλήματος στην περιοχή. Δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και εμείς έχουμε πάρει μέρος στα συλλαλητήρια αυτά που γίνονται, mm-hmm. και κεντρικά και τοπικά στις πόλεις μας. Καλούμε και τον κόσμο να είναι σε μια επαγρύπνηση. Έχει μεγάλη σημασία, να το πω έτσι, η συμπαράστασή του, η αλληλεγγύη που δείχνει σε αυτό το λαό που πραγματικά έχει περάσει και έχει κατοχή, έχει 70 χρόνια κατοχή. Έτσι, εγώ επειδή συμπτωματικά ήμουν σε μια αντιπροσωπεία αλληλεγγύης που είχε πάει το 2006, την είδα αυτή την κατοχή. Με τα τείχη που είναι περίκλειστη, θα έλεγα έτσι, η Παλαιστίνη, με τους επικισμούς, με τους ελέγχους, τα σημεία, τα διάφορα που γίνονται εκεί. Το θεωρώ πολύ σημαντικό ζήτημα και ευχαριστώ που ήρθατε. Ξεκινήσατε με αυτό. Πάμε στην υγεία. Πάμε στην υγεία, ναι. Είχαμε σήμερα μια μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν και ο Γιάννης ο Πρωτούλης εκεί. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης ο Πρωτούλης εκεί. Τι διεκδικούμε. Κοιτάξτε, βασικά υπάρχει υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της υγείας. Αυτά είναι τα βασικά δηλαδή που αντιπαλεύουν με την απεργία τους εργαζόμενοι. Βασικά ζητάμε στελέχωση σε προσωπικό, σε μηχανήματα, σε εξοπλισμό. Κοιτάξτε. Λέμε, είμαστε στον 21ο αιώνα της ρομποτικής χειρουργικής. Ναι. Στην Νίκαια, λέω μόνο, περιμένω 2.500 για τα χειρουργία. 2.500 κόσμος περιμένει για τα χειρουργία. Mm. Είμαστε στον 21ο αιώνα της γονιδιακής θεραπείας. Και στο Μεταξά, που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο ογκολογικό, αναβάλλονται, δεν γίνονται χημειοθεραπείες. Έχουν 80-120 την ημέρα χημειοθεραπείες. Mm. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ασθένησε πριν καιρό ο ένας φαρμακοποιός που υπάρχει και δεν μπορούσαν να δοθούν φάρμακα. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση πραγματικά. Ο κόσμος, μακάρι να μην φτάσει στα νοσοκομεία, αλλά όταν φτάσει, την βλέπει και ή αναγκάζεται να περιμένει σε αυτή την κατάσταση ή ξεπαραδιάζεται, να το πω έτσι, ότι η οικονομία του έχει μείνει για να την δώσει να πάει σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο που αυτόν η λειτουργία ευνοούνται. Τα στοιχεία είναι πραγματικά, να το πω έτσι, συντριπτικά. Δηλαδή στο κρατικό της Νίκαιας από καιρό ειδοποιούν ότι η λειτουργία του αξιονικού τομογράφου δεν υποστηρίζεται. Ναι. Ήταν 3 εργαζόμενοι, χρειάζονται τουλάχιστον 4. Είχαμε μια συνάντηση μάλιστα στην δεύτερη ΔΥΠΕ, δηλαδή την υπηρεσία, ας πούμε, που προείσταται των νοσοκομείων εκεί στην περιοχή, και σχεδόν θα έλεγα, ας πούμε, είχαμε μια, να το πω έτσι, όχι δέσμευση, αλλά μια υπόσχεση από τη διευθύντρια εκεί ότι θα δει το πρόβλημα. Το θα δει το πρόβλημα σε λιγότερο από ένα μήνα. Ήταν αυτός ο αξιονικός τομογράφος, που είναι επένδυση δηλαδή των χρημάτων μας, έτσι, όλων των φορολογουμένων, να το διαχειρίζεται ένας ιδιώτης, να μπαίνει μέσα ένας ιδιώτης. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση. Δεν γίνεται αμέσως, γίνεται σιγά σιγά αυτή η εμπορευματοποίηση.
Σας είπα προηγούμενα, ας πούμε, για το νοσοκομείο Μεταξά, που είναι ένα μεγάλο ογκολογικό, ας πούμε, νοσοκομείο. Η μονάδα μας του είναι σε υπολειτουργία. 10 μήνες το τελευταίο διάστημα υπήρχε μόνο μία εξειδικευμένη γιατρός. Αυτοί δεν είναι τώρα και παίρνουν απαλού, από σπούν απαλού, ας πούμε, γιατρό. Πάλι η κατάσταση είναι, πώς να το πω, πολύ άσχημη. Στο Τζάνιο οι μισές αίθουσες χειρουργικές δεν αξιοποιούνται. 6 από τις 13 δεν λειτουργούν. Και στην Αττική, μια και μιλάμε για την Αττική, το 70% των χειρουργικών αιθουσών που υπάρχει στα νοσοκομεία, μονάχα αυτό, ας πούμε, αξιοποιείται. Δηλαδή, το 1/3 σχεδόν είναι εκτός λειτουργίας. Και μιλάμε τώρα για τα κεντρικά, έτσι, τα νοσοκομεία. Η κατάσταση αρχίζει από κάτω, την πρωτοβάθμια περιγραφή. Ναι, είπατε για μεγάλα νοσοκομεία. Ναι, είπαμε για μεγάλα νοσοκομεία, έτσι είναι. Η κατάσταση, ας πούμε, ξεκινάει από κάτω. Όταν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, δηλαδή οι δομές που υπάρχουν είναι υποστελεχωμένες, δηλαδή αρκεί να σας πω στην Νίκαια και στο Γεραπετσόνα ένας μόνο παιδίατρος υπάρχει. Ή ξέρω εγώ, υπήρχε κέντρο υγείας στη ζώνη που δεν λειτουργεί και έτσι, καλά για τα σοβαρά ζητήματα, δεν το συζητώ δηλαδή, αλλά και ένα απλό τραύμα να υπάρχει που να χρειάζεται ένα ράμα, πρέπει κανείς να φύγει να πάει σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη έτσι κατάσταση που υποβαθμίζει πραγματικά την υγεία που δέχεται ο κόσμος. Και κοιτάξτε, αυτό αν το συνδυάσουμε τώρα με δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα είναι η ακρίβεια, η μεγάλη ακρίβεια, οι δυσκολίες που έχει ο κόσμος, μεγάλες δυσκολίες. Δηλαδή που η ζωή του κόσμου, ας πούμε, στριμώχνεται. Φανταστείτε τώρα να έχεις αυτόν τον καθημερινό οικονομικό γολγοθά και να σου τύχει μια ανάποδη. Και να πρέπει, ας πούμε, ό,τι οικονομίες έχεις την πάντα, αν έχεις, ή να δανειστείς, να το πω έτσι, γιατί δεν μπορείς να περιμένεις στη σειρά που σου έρχεται στο νοσοκομείο και θα πρέπει να πας σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, τα οποία, ας πούμε, εντάξει, οι δουλειές τους αυγαταίνουν από την περίοδο του COVID. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και το άλλο. Θυμάστε πώς είπανε οι πρώτοι με τον COVID, η πρώτη αντιμετώπιση της κυβέρνησης. Ήρωες ήταν οι γιατροί. Αυτοί οι ήρωες, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, έχει δικαστήριο επειδή έκανε κινητοποίηση που κεντρικό της αίτημα ήταν να υπερασπίσουμε την υγεία του λαού. Εδώ να ρωτήσω για τη συμβολή της περιφέρειας, γιατί κουβεντιάζαμε και μου είπατε πως θέλετε και η νέα διοίκηση της περιφέρειας να είναι πιο διεκδικητική απέναντι στην κυβέρνηση και να πιέζει, να διεκδικεί και στο επίπεδο της υγείας, αλλά και ο νυν Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο επίπεδο αυτό της υγειονομικής θωράκισης. Κοιτάξτε τώρα, ο κ. Πατούρης είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έτσι. Αν θα πείτε στην ιστοσελίδα στην περιφέρεια, δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι το πρωί που κοίταξα εγώ, δεν υπάρχει καμία αναφορά για αυτή την απεργία. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έτσι. Δεν υπάρχει μία αναφορά σε αυτό το γεγονός. Νομίζω δεν κάνω λάθος. Και υπάρχει πρόσφατη ανακοίνωση δελτίο τύπου για τον ιατρικό τουρισμό. Ότι έχουμε, ας πούμε, τις ικανότητες σαν χώρα, επειδή έχουμε, ας πούμε, το κλίμα αυτό καλό και επειδή έχουμε καλές ιδιωτικές, ας πούμε, μονάδες. Αυτοί θα κάνουν τον λεγόμενο ιατρικό τουρισμό. Να αναπτύξουμε τον ιατρικό τουρισμό. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα, ας πούμε, του κόσμου, του λαού, έτσι, των λαϊκών κατοικιών, των λαϊκών περιοχών. Που οι περισσότερες τέτοιες είναι στην Αττική, αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες πολύ λίγες. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Θα πει κανείς, ας πούμε, ότι αυτά δεν είναι άμεσα της περιφέρειας. Ναι, δεν είναι άμεσα ζητήματα της περιφέρειας και δυστυχώς δεν υπάρχει οργανωμένα στην πολιτεία, ας πούμε, μια αντιμετώπιση. Αυτό έλεγα πριν. Όμως, φανταστείτε τη σημασία και τη πίεση θα έχει για την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση, να βγαίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να λέει: εμείς είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, είμαστε δίπλα στην ανάγκη του λαού. Πόσο μάλλον αν κανείς είναι και γιατρός που καταλαβαίνει από πρώτη, έτσι, ας πούμε, επαφή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ας πούμε, ο κόσμος, που αντιμετωπίζουν γενικά οι εργαζόμενοι. Και να πείτε, πως θα σας πω και ένα ακόμα, εμπορευματοποιούν, λέμε, έτσι, σε όλη την υγεία. Να πείτε, ας πούμε, ότι υποφελούνται. Μίλαγα και είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά χτες, πραγματικά πολύ δυνατή. Μιλήσανε και από τους νοσοκομειακούς γιατρούς και από το κρατικό της Νίκαιας και από το Μεταξά και από το Τζάνιο, αλλά ήταν και σωματεία. Λέγανε την ανάγκη, ας πούμε, των εργαζόμενων αυτό το στόχο να το βάλει, να το πω έτσι μπροστά. Και κουβέντιασα έτσι με διάφορους εργαζόμενους, που μεταφέρανε το εξής. Από το κρατικό, σας λέω ένα χαρακτηριστικό. Έχουν τη φύλαξη, την έχουν δώσει σε security. Ξέρετε πόσο βγαίνει
ο κόσμος που απασχολείται, 10-15 τέλος πάντων, πόσους έχουν ο μισθός, αν το διαιρέσουμε το κονδύλι που χαλιέται, 3.850 ευρώ. 830 ευρώ είναι ο μισθός αυτονών που είναι security κανονικά στο κρατικό και 730 αυτά που είναι ας πούμε με ιδιωτική φύλαξη. Δηλαδή τα λεφτά τελικά, τα υποφελείται ένας επιχειρηματίας, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν αυτά και καλύτερη φύλαξη να είναι, να το πω έτσι, και οικονομικότερη. Να μην μπορείς τώρα, διάβαζα το έγγραφο της επερώτησης που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλή για τα ζητήματα του νοσοκομείου Μεταξά, να μην έχεις ας πούμε ένα σοβαρό εργαλείο που είναι για τις βιοψίες, ο έλεγχος, και να θέλεις 40.000 ευρώ και να μην το έχεις. Έτσι είναι πολύ. Είχαμε κάνει επίσκεψη στο Μεταξά. Αν πηγαίνατε στο παθολογικό ανατομικό, που είναι το κέντρο δηλαδή εκεί πέρα, έτσι, γίνονται εξετάσεις και όλα αυτά, ξέχωρα τα προβλήματα αυτά που σας είπα, με το πόσο γίνονται και με ασφάλεια, να το πω έτσι, οι εξετάσεις, αν θα δείτε το χώρο, δηλαδή με τα βάνια πεσμένα, κυριολεκτότερα. Έτσι, διευθύντρια δηλαδή ήταν πραγματικά εξοργισμένη, ας πούμε, με την κατάσταση. Εν τω μεταξύ, αυτή η κατάσταση, αν δεν κρατάει κάποιος μέσα, τους οδηγεί στην παρέτηση. Έτσι. Δηλαδή φεύγουν μια ώρα αρχίτερα από την ώρα που θέλανε ή τέλος πάντων. Δεν σου λέει, έκανα την προσπάθειά μου, μία-δύο, δεν πρέπει να υπάρχουν συνθήκες, ναι. Και να έχει μεσολαβήσει αυτό που έγινε με τον COVID, έτσι. Αναφερθήκατε σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία του Πειραιά. Να δούμε όλες τις ελλείψεις και τα έργα που εσείς λέτε στη Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής ότι πρέπει να είναι μεγάλη προτεραιότητα για τον Πειραιά, αφού αναφέραμε τα μεγάλα, τα εμβληματικά νοσοκομεία και τις ελλείψεις του Πειραιά. Θέλω να δούμε στο υπόλοιπο του χρόνου που έχουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, στα επόμενα 5-6 λεπτά. Τόσο μόνο έχουμε. Τόσο. Εντάξει. Για να δούμε λοιπόν τις ελλείψεις και ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες τώρα για τον Πειραιά. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω να καταρχήν να σας πω κάτι με το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την λειτουργία του, που είναι επίσης ουσιαστικό ζήτημα. Έχουμε 5 συνεδριάσεις μετά τις εκλογές. Ναι. 5 συνεδριάσεις μετά τις εκλογές. Από τις 5 αυτές συνεδριάσεις, οι 3 είναι διαπεριφοράς. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση διαπεριφοράς, δηλαδή δεν παρουσιάζεται κανείς, οι επικεφαλείς καταθέτουν την άποψη της παράταξης και έχουμε 8 θέματα. Ναι. Από τις 28 συνεδριάσεις του 2023, οι 14 ήταν διαπεριφοράς. Και θυμάμαι κάθε φορά, ας πούμε, τη διοίκηση να λέει το δεύτερο βουλευόμενο όργανο, δηλαδή από τη Βουλή, εμείς είμαστε, μα με τι διαπεριφορά συνεδριάσεις. Μία μόνο ζωντανή συνεδρίαση έχουμε κάνει, έτσι. Μία έγινε την Άνοιξη, μετά τον COVID, όταν πια τελείωσαν πια. Και αφού τελείωσε αυτή η ιστορία, ξανά πάλι μέσω του ίντερνετ ή διαπεριφορά. Αυτό το λέω έτσι από τώρα για την καινούργια διοίκηση. Θα είμαστε πολύ αυστηροί, να το πω έτσι, και μαχητικοί. Δηλαδή, πάμε εκεί για να συνεδριάζουμε. Και εμάς πολλές φορές δεν μας διευκολύνει, ας πούμε, να είμαστε μια ζωντανή συνεδρίαση, γιατί έχουμε πολλές δουλειές. Ναι. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας, έτσι, σαν αιρετών, να το πω έτσι. Ναι. Και εκεί να έρχεται και ο κόσμος να μεταφέρει τον προβληματισμό του, τις διεκδικήσεις του. Ένα τέτοιο όργανο πρέπει να είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, σας είπα και την άλλη φορά, γιατί μας έχετε δώσει το λόγο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν για εμάς προτεραιότητες, είναι άλλες από αυτές που έχουν αυτές οι ειδικήσεις που περάσανε διαχρονικά μέχρι τώρα. Και μια και λέγαμε για την υγεία, να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ένας στόχος διεκδίκησης εκεί στη Δραπετσόνα, που έφυγαν τα λοιπάσματα, είναι όλος αυτός ο χώρος των 640 στρεμμάτων, όλος αυτός ο χώρος να παλωτριωθεί, όλος αυτός ο χώρος να αποδοθεί στο λαό. Άρα λέτε, Δραπετσόνα, 640 στρέμματα, τα ζητάμε, τα διεκδικούμε, παλεύουμε μαζί με τους δήμους, παλεύουμε μαζί με τους συλλόγους. Ωραία. Έτσι. Και ταυτόχρονα δίνουμε και λύσεις σε μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, προχθές. Πριν 15 μέρες, ο τρεψυχώρος σας, πολύ έτσι δραστήριο σύλλογος, είχε μια συνάντηση που ήταν εξειδικευμένη γιατρός, μηχανικός και χημικός, που βάζανε το ζήτημα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την Νέα Ιωάννη και όχι μόνο, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί εκεί, ας πούμε, στο οικιστικό ιστό να λειτουργεί μια επιχείρηση που είναι βεβαιωμένο πια, ας πούμε, έτσι, ότι οι πτυτικές ενώσεις που υπάρχουν, ξέχωρα ότι δεν μπορείς να περάσεις από την πυρωδιά. Οι πτυτικές ενώσεις στο Βενεζόλιο, δηλαδή, είναι επιβαρυντικά για την υγεία του κόσμου. Ναι. Και πιο πριν είχαν κάνει στο παρατηρητήριο της Πειραϊκής μια συλλογικότητα που είναι εκεί, μια αντίστοιχη, ας πούμε, διαδικασία. Δηλαδή, ο κόσμος αγωνία θέλει επιτέλους, αφού φύγανε, να το πω έτσι, τα λοιπάσματα,
με την επιβάρηση που είχαν, όπως ήξερα. Ναι, να υπάρχει πια μια άλλη δραστηριότητα, να υπάρχει μια άλλη, ωραία, να το πω έτσι, ζωή. Να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής. Κοιτάξτε, πολλές φορές να σας πω κάτι τώρα εδώ που έχει μια μεγάλη ενέργεια. Εμείς να πω ότι παρακολουθούμε, θα παρακολουθήσουμε να ζητήσω από το σκηνοθέτη μας και τα πλάνα για τον πύργο του Πειραιά. Μου λέγατε το έργο αυτό. Από το σκηλί, γέρασα που λέμε. Έτσι, από το σκυλίτσι, μου λέγατε. Από το περίοδο του σκυλίτσι, από την περίοδο του Σκούντα. Έγινε αυτή η βιοκλιματική ανάπλαση στον πύργο του Πειραιά. Το έχουμε τώρα, το βλέπουμε. Ναι. Να λέω δηλαδή ταυτόχρονα εγώ. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Για παράδειγμα τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα με τον πύργο του Πειραιά. Προφανώς κανείς δεν ήθελε να είναι αυτό το έτσι όπως έχει μπει εκεί, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ένα ρημάδι. Βέβαια αυτό κατά καιρούς φιλοξένησε σε κάποιες περιόδους, φιλοξένησε και τη λειτουργία ενός λυκείου, έτσι, του ραλίου λυκείου, δεν ξέρω και γυμνασίου, σε δύο ώρες από αυτούς. Και είχε χρήση αυτά τα λόγια, τα θέματα της στατικότητας που μπαίνανε πολλές φορές. Σαν... Και τώρα όπως ξέρω ελέγχθηκε αυτό το πράγμα. Γιατί τόσα χρόνια αυτός ο χώρος δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μια δημόσια χρήση, είτε το Δημαρχείο, αν θέλετε, είτε ξέρω εγώ, ένας άλλος φορέας, ας πούμε, ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Μπορικής Ναυτιλίας, με μια συνεννόηση με το Δήμο, αφού είναι Δήμο, δηλαδή, γιατί αυτή είναι μια περιουσία του Δήμου, ήταν η παλιά αγορά εκεί πέρα. Υπάρχει ένα άλλο κτίριο στον Πειραιά που μένει έτσι, η παλιά Ράλιος, που είναι απέναντι στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτά κάλλιστα μπορούν να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, μια και το εκθιάζουν όλοι. Και πραγματικά αυτή η περιουσία να μείνει στο Δήμο, να είναι ένα πολιτικό κέντρο, να είναι κάτι που ο Δήμος, το Δημοτικό του Συμβούλιο θα αποφασίσει. Γιατί δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο αμήν και να έρθει μετά ο ιδιωτικός επιχειρηματίας να δώσει, ας το πούμε έτσι, μια λύση. Γιατί δηλαδή δεν μπορεί το κράτος να δώσει αυτή τη λύση, αφού μπορεί κάλλιστα να στεγάσει υπηρεσίες του που πληρώνει ενίκεια πολλά για να εξασφαλίσει, ας πούμε, και να έχει το κτίριο, έτσι, αυτό και να, σε ένα χώρο δηλαδή που είναι ένα βλεμματικό, να το πούμε έτσι, κτίριο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ναι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Επειδή πολλές φορές λέμε, εμείς βάζουμε μερικά ζητήματα σε μια πρώτη, να το πω έτσι, γραμμή. Δηλαδή, η ασφάλεια των εργαζομένων, το πώς γίνονται τα έργα. 15 εκατομμύρια τώρα στον Πειραιά είναι για τον Άγιο Διονύση. Ναι. Την περιοχή του Άγιο Διονυσίου. Ναι. Είναι μια επιχειρηματική εκεί πέρα, έτσι. Πια μια περιοχή που θα είναι επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ναι. Δίπλα ακριβώς, εκεί που αρχίζουν τα. Δηλαδή η άκρη της Αγίας Σοφιάς και τα Μανιάτικα, να το πω έτσι, κανένα έργο δεν έχει γίνει επί της ουσίας. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Προσέξτε να δείτε τι συνέβη. Στις αρχές του Οκτώβρη έγινε θανατηφόρο ατύχημα. Ένας εργάτης, ας πούμε, χάθηκε. Και ξέρετε ποιο είναι το δραματικό. Υπάρχει ανακοίνωση, εγώ θα σας έλεγα με την ευκαιρία αυτή που μιλάμε, υπάρχει ανακοίνωση του Συλλόγου των εργαζομένων στην περιφέρεια. Ναι. Που έχει ψάξει τα πράγματα και λέει ότι σε αυτό το σημείο που εργάτες εκεί πέσανε, ας το πούμε, έτσι, ήταν μια λιθοδομή σε ένα έργο αποχέτευσης παλιού που έπρεπε να αλλάξει. Λοιπόν, η ίδια εταιρεία που κάνει το έργο έχει επισημάνει όταν ζητάει την εξάμηνη παράταση του έργου ότι εκεί είναι παλιές κατασκευές, λιθοδομές και θα υπάρχει κατακρίμηση. Εκεί πέρα, ας πούμε, πήγε ο εργαζόμενος χωρίς καμία ασφάλεια. Χωρίς... Και λένε μάλιστα, λέει ο Σύλλογος των υπαλλήλων της περιφέρειας. Κλείνω με αυτό. Ναι, ότι με ποιους μετρημένους μηχανικούς, με ποιους μετρημένους επιθεωρητές θα μπορούμε να ελέγξουμε, να το πούμε έτσι, αφού η μισή, σας είπα και την άλλη φορά, σχεδόν υπάλληλοι, ας πούμε, δεν. Λοιπόν, να πούμε ότι οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια θα κάνουν και απεργία την επόμενη εβδομάδα, γιατί υποστηρίζουν ότι είναι απλήρωτοι, υπάρχουν προβλήματα. Τι έχει γίνει και με τα δώρα των Χριστουγέννων κτλ. Είναι πολλά τα θέματα, επειδή αναφερθήκατε στους εργαζόμενους. Είναι μια καλή πάντως ευκαιρία. Εκτός τους αιρετούς. Θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σύλλογο, θέλω να πω και από το Σύλλογο των Εργαζομένων. Και τώρα βάλανε και ένα άλλο πρέπει ζήτημα. Να κλειστεί απότομα. Για εκατομμύρια, 1.600.000 που πάνε για. Έχουν βαρύγδουπους τίτλους, τέλος πάντων, ας πούμε, παρακολούθηση παραμέτρων συνθηκών εσωτερικών χώρων για κτίρια. Που οι εργαζόμενοι εκεί πέρα ασφιχτιούν κυριολεκτικά. Μπορούμε να κάνουμε την εκπομπή με τους εργαζόμενους της περιφέρειας. Βεβαίως. Μαζί. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και θερμά. Εγώ να σας ευχαριστήσω.